Unboxing και πρώτες εντυπώσεις για το Imperial Settlers Rise of the Empire. Είναι ένα expansion για το Imperial Settlers. Μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει να βγαίνουν τα πρώτα expansion για το Imperial Settlers Empires of the North, το οποίο ήταν το standalone παιχνίδι με τις διαφορές που έχει από το βασικό Imperial Settlers. Τώρα βλέπουμε ότι ξαναεπιστρέφουμε στο Imperial Settlers με ένα expansion αποκλειστικά για το Imperial Settlers, το κανονικό original παιχνίδι. Πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο συνεχίζει να παίζει από 1 έως 4 παίκτες με την επέκταση αυτή, 45 έως 90 λεπτά, ηλικίες 10 και πάνω και η περιπλοκότητα είναι απλή, είναι 2 στα 5. Να πούμε ότι το Imperial Settlers είναι πολύ αγαπημένο παιχνίδι, έχει ένα πολύ ωραίο μηχανισμό καρτών, ήταν βασισμένο στο 51st State και το χρησιμοποιήσανε και το βάλανε σε ένα πιο, ας πούμε, φιλικό και προσιτό περιβάλλον με το Imperial Settlers. Και συνέχισε να έχει τη δικιά του πορεία από εκεί και πέρα. Με πολλές επεκτάσεις στο Amazon, στο Atlantians και ούτω καθεξής. Γίνεται κακός χαμός. Πολλές κάρτες, πολλές επιλογές, πολλά faction, πολύ υλικό, πολλά πράγματα. Εδώ τώρα ξαναεπιστρέψαμε λοιπόν στις ρίζες και ξαναβλέπουμε ένα expansion πάνω στο βασικό Imperial Settlers, το οποίο υπόσχεται ένα meta expansion, όπως το λέει ο ίδιος ο publisher, που χρησιμοποιεί ένα καινούριο επίπεδο τελείως διαφορετικό ότι έχουμε συνηθίσει στο Imperial Settlers, εισάγοντας έναν ανοιχτό κόσμο campaign, όπου από παιχνίδι σε παιχνίδι οι παίχτες θα μπορούν να προχωράνε, να αποκτάνε πρόσβαση σε καινούριες τεχνολογίες, με καινούργια goal, καινούργιες ανακαλύψεις, καινούργιες περιοχές για να κατακτήσουν, καινούργια provinces και θα έχουν φυσικά και νέα έρα. Δεν χρειάζεται να παίξουμε σαν set group των ίδιων παιχτών κάθε φορά και κάθε φορά μπορούμε να είμαστε διαφορετικά στάδια της ανάπτυξής μας. Επίσης το meta expansion αυτό περιλαμβάνει 220 κάρτες, όπως θα δούμε σε λίγο μέσα, χωρισμένες σε τρεις κατηγορίες, είναι οι κάρτες provinces, περιοχές, επαρχίες, goals, στόχοι και achievements. Και σαφέστατα, goals και achievements συγγνώμη, είναι η δεύτερη και technologies και discoveries που είναι η τρίτη, που προσθέτουν επίσης επιπλέον στρατηγική και επιπλέον επιλογές για το παιχνίδι και replayability. Τέλος να πούμε ότι εδώ με το meta expansion αυτό, το παιχνίδι από 5 γύρους μειώνεται ο χρόνος του στους 4 και διαρκεί πλέον 4 γύρους. Ανήκει στην κατηγορία φυσικά καρτών, παιχνιδιών καρτών. Ο μηχανισμός είναι το card drafting, επιλογή καρτών, τα συμβόλαια, contracts. Είναι σενάριο campaign based, έχει κάποιο take that και έχει διαφορετικές ιδιότητες και ασύμετρο ανάλογα με το faction. Πάμε να το ανοίξουμε και να δούμε τι υπάρχει μέσα μετά από αυτή τη μεγάλη μου εισαγωγή. Είναι λίγο πιο μεγάλο το κούτι σε σχέση με τα άλλα expansion του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Είναι ένα κλικ πιο μεγάλο. Σαφέστατα θα βρούμε περισσότερα πράγματα, φαντάζομαι, εδώ μέσα. Το φυλάδι οδηγιών, το overview με το τύπο περί τίνος πρόκειται. Μας εξηγεί εδώ τα provinces, οι κάρτες επαρχιών, οι κάρτες εφευρέσεων, τα quests που μπορούμε να ακολουθήσουμε, καθώς επίσης και το Empire Sheet με όλα τα στατιστικά που θα πρέπει να τικάρουμε και να ελέγχουμε και να σημειώνουμε καθώς προχωράμε και έχουμε εξέλιξη μέσα στο παιχνίδι. Πώς θα προετοιμαστούμε για το campaign, πώς θα κάνουμε το setup, διάφορα πράγματα που πρέπει να κάνουμε maintain στο gameplay για τα provinces και τις επαρχίες. Και πώς είναι οι επιπλέον κανόνες που προσθέτουν στο παιχνίδι. Το τέλος του παιχνιδιού όταν σώζουμε το campaign και κάποια έξτρα συστατικά όπως πώς αλλάζουμε εποχές, πώς να χάσουμε στο campaign και τι θα πρέπει να προσέξουμε για να μην χάσουμε και τα bonus που θα έχουμε κάθε φορά στο progress track όπου θα προχωράμε. Solo mode και κάποια έξτρα terms που προσθέτει. Αυτό δεν έχει πολλούς κανόνες όπως βλέπετε. Ωστόσο, κατευθείαν πάμε να δούμε τι βάζει. Θα βάζει μέσα 3 deck. Αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο μέσα παρόλο το μεγάλο του κουτί. Βάζει μέσα 3 deck που είναι οι 3 αυτές τράπουλες που μόλις αναφέραμε και τα token και αυτά εδώ τα φυλάδια τα οποία όπως βλέπετε ξεκινάμε με την εποχή antique που θα σημειώνουμε διάφορα πράγματα, middle ages, industrial, προχωράμε στην industrial περιοχή και ξανά πάλι antique, middle ages, industrial και πάλι λέγοντας. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι για να δείχνει πώς θα προχωράμε στις διαφορετικές περιοχές και θα τικάρουμε διαφορετικά πράγματα ανάλογα με την εξέλιξη του campaign. Μάλιστα, ενδιαφέρον πορεία φαίνεται να παίρνει με το expansion αυτό. Τα τοκενάκια που έχει, κάποια τοκενάκια επιπλέον, όπως το fortification, εδώ τα τείχη που θα πρέπει να μπαίνουν σε διάφορες περιοχές και ούτω καθεξής. Το χαρτόνι της Portal είναι φοβερό. Παρόλο που δεν είναι φοβερά χοντρό, είναι πολύ συμπαγές. Χρησιμοποιούν ένα πάρα πολύ καλό υλικό. Δεν ξέρω πώς το καταφέρουν, τι σύνθεση έχει το χαρτόνι τους και γενικά είναι πολύ καλής ποιότητας. Κάτι το οποίο προσθέτει πάρα πολύ στο παιχνίδι. Στην ποιότητα παραγωγής και στην αίσθηση. Γιατί αισθάνεσαι ότι παίζεις ένα ποιοτικό παιχνίδι, ειδικά όταν το παιχνίδι είναι όλο με κάρτες. Οπότε και το cardstock είναι σημαντικό, να έχεις καλή ποιότητα κάρτας και τα token που έχεις να είναι αντίστοιχα. Lean and finish όπως είναι αυτά εδώ, σκληρό χαρτόνι, να μην σκίζεται, να μην γίνεται bend και ούτω καθεξής. Αυτά είναι όλα και όλα τα περιεχόμενα
του παιχνιδιού. Όλη η ομορφιά φαντάζομαι δεν είναι εδώ, είναι στο campaign σύστημα και στο τι αυτό μας δίνει, έτσι, το οποίο θα το δούμε εντάχει. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν τα τρία deck και να δούμε τι δίνει το κάθε, τι είναι το καθένα. Ξαναλέω, έχουμε provinces, έχουμε technologies και discoveries και έχουμε και goals και achievements. Ανοίγω όλα τα deck το ένα μετά το άλλο και θα περάσω λίγο γρήγορα τις κάρτες μπροστά σας για να τις δούμε μαζί. Η εικονογράφηση είναι η κλασική εικονογράφηση που έχουμε αγαπήσει στο Imperial Settlers, αυτή η χαρούμενη, fun, καρτουνίστικη, θα μπορούσε να είναι και κάποιο video game, θα μπορούσε να το πούμε έτσι. Treasure Mound, Leafy Hill, Safety Forest, Rafters Village, Uncanny Valley, Fishy Gulf, Dinosaur Valley, Starry Mountain, Iron Plateau, Offering Nook, Bounty Strait, Woodlands, Agglomeration, Midrose River, Swampy Plain, Orange Island, ωραίο το art, Woods Peak, Earthquake Valley, Turning River, Mountain Stream, Abandoned Mines, Haunted Battlefield, Bloody Red Mountains, Cold Grey Mountains, Land of Spirits, Orchard of the Gloomy Hill, Golden Town, Golden Orchard, Coin Village, Arthur's Castle, ωραίο, Shiny Armory, Manufactured Town, Rusted Battlegrounds, Deserted Huts, Lake of Wishes, Land of Abundance, Land of Gloom, Pile of Gold, Newly Discovered Land, Brown Pit, Wheat Hill, Steamwork Village, Siren Isle, Apple Tournament και Magical Village. Αυτές είναι οι... το ένα το deck. Το βάλουμε εδώ. Δεύτερο deck που έχει μέσα το παιχνίδι. Το ανοίγουμε. Να δούμε τι κρύβει. Οι κάρτες είναι μεγάλο πόκερ μέγεθος με πολύ ωραία εικονογράφηση και πολύ μεγάλο μέρος της κάρτας να... αυτές είναι διαφημιστικές κάρτες. Να σχετίζονται με τις... με το art, έτσι. Αυτό πρέπει να είναι μέρος των inventions για να ανοίξουμε και το τρίτο deck να τις χωρίσουμε. Ναι, έχει και από εδώ κι άλλες. Για να τις δούμε ανακατηγορία όλες μαζί και να ολοκληρώσουμε αυτό το unboxing video. Ενδιαφέρον το να βάλεις campaign στο παιχνίδι. Νομίζω για τους fan του παιχνιδιού είναι μονόδρομος να το αποκτήσουν. Ναι. Και αυτά εδώ θα μπουν εδώ, μάλιστα. Λοιπόν, δεύτερο deck και τρίτο deck. Αυτά πρέπει να είναι τα inventions και αυτά πρέπει να είναι μάλλον τα goals. Τα quest είναι αυτά, ναι, κοιτάξτε. Εδώ, reflective like vitello. Είναι διάφορα quest για να προχωρήσεις. Revolutionary like Isaac Newton. Έχει και, είναι και fun κιόλας, έχουν humor. Inspiring like Sappho. Sappho. Συγγνώμη, ναι, η δικιά μας η Σαπφό. Argumentative like Socrates, rational like Aristotle. Βλέπετε, έχει πράγματα και από τη δικιά μας ιστορία μέσα. Punctual like Pope Gregory και ambitious like Justinian the First. Τουταγχαμών, τον Λουί. Μεγάλες προσωπικότητες με καρτουνίστικο art, διαφορετικά quest να κυνηγήσεις. Augustus, Cyrus the Great, Cleopatra. Πολύ ωραίο deck με πολλά πράγματα, πολύ μεγάλη ποικιλία. Φαίνεται να βάζει πάρα ferocious like Boudica. Από όλους τους πολιτισμούς, ablaze like Joan of Arc, unifying like Charlemagne, prudent like Caesar, Alexander the Great, Knut the Great. Μάλιστα. Πολύ υλικό, όλες αυτές οι κάρτες και από την πίσω μεριά έχουν το quest. Έτσι. Μάλιστα, και ο Κουάν είναι εδώ. Και εδώ είναι τα inventions και discoveries. Αυτά πρέπει να είναι inventions, αυτά πρέπει να είναι... θα τα δούμε όλα μαζί τώρα, δεν τα ξεχωρίζω. Archery, Irrigation, Astronomy, Iron Armory. Πηγαίνει λίγο προς
σαν Civ κάπως. Όχι ότι είναι συμβουλάκια στο παιχνίδι, αλλά βάζει, κοιτάξτε, τεχνολογίες, βάζει πράγματα, δίνει μια άλλη πλεύση, αστρολογία, pottery, bronze working, leadership και ούτω καθεξής. Πολύ ενδιαφέρον σαν ιδέα. Construction και φτιάχνουν ένα πύργο Jenga, έτσι. Έχει πάρα πολύ χιούμορ. Machinery, military tactics, mathematics, church, monarchy, market trade, masonry, banking, dungeon construction, gem extraction, master craftsman, military engineering, management, cavalry, printing, metal casting, castles, cartography, mining, πολλά πράγματα, cement, chemistry, ως χημικός, θα σταματήσω ένα κλικ παραπάνω σε αυτή την κάρτα, ενδιαφέρον, mass production, industrialization, dominance, recycling, rifling, economics, steam power, sanitation, electricity, steel, democracy, scientific theory, military science, ballistics, stock market and tanks. Πάρα πολλά πράγματα εδώ και σε αυτό το deck, και αυτό ολοκληρώνει όλα τα περιεχόμενα του Imperial Settlers Rise of Empire με ένα πρόμηση γλυκό για ένα ωραίο campaign. Για να δούμε.